Βρήκε λίγο αξαπρόπτου αυτή η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και βεβαίως η Υπουργός της Υγείας σε συνάντηση που είχε με την ΟΣΑΚΤΙΝ πριν 2 μέρες, το έχει θέσει αυτό το ζήτημα, χωρίς να το θέσει η ΟΣΑΚ, που ήταν πάγιο έτοιμά της, έτσι. Τι λέτε εσείς, σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, είναι εφικτό, και αν ναι, πότε θα γίνει? Αγαπητή Στέλλα, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι καταρχήν μας προβληματίζει έντονα η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως αυτή εκφράστηκε σήμερα στον τύπο μέσα από δηλώσεις που φέρεται να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την μεταφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας των Αποστολών Ασθενών στο εξωτερικό και η παραμονή τελικά ενός μόνο μικρού σκέλους του προγράμματος επιδοτούμενων ασθενών στο Υπουργείο Υγείας. Είναι έντονη η ανησυχία μας και η διαφωνία μας η κάθετη και πηγάζει καταρχήν από τα όσα προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν από μια τέτοια απόφαση, εφόσον ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα τεχνογνωσίας και υποδομών. Απαιτείται επίσης μια μεγάλη μεταβατική περίοδος, ούτως ώστε να τροποποιηθεί η νομοθεσία και το λογισμικό. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, για να καταλάβουμε, χρειάζεται να έρθει άλλη νομοθεσία να συζητηθεί στη Βουλή για να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Χρειάζεται νέα νομοθεσία. Είναι ένα καθεστώς σήμερα το οποίο λειτουργούσε με μόνο θετικά αποτελέσματα. Είναι ένα σύστημα με επιτραπή το οποίο θα πρέπει να λειτουργά 24 ώρες το 24ωρο. Αντιλαμβάνεστε ότι περιστατικά, εγκεφαλικά, καρδιακά επεισόδια και οτιδήποτε άλλο που χρήζουν μετάβαση άμεση στο εξωτερικό, να στηθούν ολόκληροι μηχανισμοί, air ambulance για να μεταβούν στο εξωτερικό. Όλα αυτά θα πρέπει κάποιος για να τα αναλάβει να έχει την τεχνογνωσία. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να έχει και να επανασυστεί σε άλλα 36 ιατροσυμβούλια, τα οποία θα κρίνουν και αυτά κατά πόσο δεν μπορεί ένα περιστατικό να γίνει εντός της Κύπρου και θα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό. Τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει το λογισμικό της όλης διαδικασίας. Και είναι με μεγάλη απορία, ανησυχία και προβληματισμό που είδαμε και ακούμε και δηλώσεις της Υπουργού Υγείας, την οποία καλούμε να ασχοληθεί με δεκάδες σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας και το ΓΕΣΥ, να αφήσει στην άκρη ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε πετύχει και δουλεύουν σήμερα με μόνο θετικά αποτελέσματα, να ασχοληθεί με άλλα ζητήματα και να αφήσει επιμέρους θέματα όπως είναι επιδοτούμενοι ασθενείς και που επαναλαμβάνω δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα σε αυτό το καθεστώς όπως είναι σήμερα. Πάντως, κύριε Δίπλαρε, η δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην εφημερίδα Φιλελεύθερος λέει ότι θα μεταφερθούν κάποιοι λειτουργοί έμπειροι που ασχολούνται εδώ και 10 χρόνια με τους επιδοτούμενους ασθενείς στον ΟΑΗ και ο ίδιος ο ΟΑΗ λέει πως δεν έχει την τεχνογνωσία και ίσως κάποια από τα εφιστάμινα ιατροσυμβούλια, κύριε Δίπλαρε. Κυρία Σάβα, να σας πω κάτι. Επειδή βλέπουμε τον τομέα της υγείας και από πρώτο χέρι. Ναι, το γνωρίζω. Εδώ πριν από 2 χρόνια, 3 είχαν μεταβεί η λειτουργή του ΟΑΗ στο Υπουργείο Υγείας, κάτι σαν 2 μέρες και αναχώρησαν γιατί οι άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Και να το πω στην Κυπριακή, αυτομόλυσαν με αυτά τα οποία έχουν πει, γιατί δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να ανταπεξέλθουν. Θα πρέπει να κάνει ο ΟΑΗ συμφωνίες. Όπως και σωστά ο Γενικός Ελεκτής έχει επισημάνει ότι οι συμφωνίες που έχουν γίνει από το Υπουργείο Υγείας με νοσηλευτήρια της Γερμανίας, της Αγγλίας, του Ισραήλ, της Ελλάδας είναι προς το συμφέρον των οικονομικών του κράτους. Όλα αυτά είναι που πρέπει να κάνει ο ΑΗ. Ο ΑΗ αυτή την ώρα, εκτός από το γεγονός ότι δεν έχει την τεχνογνωσία, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό τον φόρτο εργασίας. Μιλάμε για ασθενείς που για δευτερόλεπτα πιθανόν να χάσουν τη ζωή τους εάν δεν στηθεί ολόκληρος μηχανισμός με αεράμπουλας και 1000 δυο άλλα πράγματα. Είναι γι' αυτό που η κυρία Κανάρη και το απευθύνω ως έκκληση όχι μόνο ως πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας αλλά και ως αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Την καλούμε να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα που έχει η υγεία. Να αφήσει στην άκρη αυτές τις ρυθμίσεις που είναι ήδη εκεί και λειτουργούν χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι' αυτό και έχω ζητήσει με επιστολή μου πριν από λίγο έχει σταλεί στην Βουλή και καλό έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Υγείας για ενημέρωση γύρω από το θέμα. Και καλείτε και την Υπουργό σε αυτή την έκτακτη. Και η Υπουργός θα πρέπει να έρθει στην Επιτροπή Υγείας που δεν είναι και πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που έχει δείξει αν θέλετε και μια... να μην υπολογίζει και τόσο πολύ την Επιτροπή. Δηλαδή την καλείτε και δεν έρχεται.
2-3 φορές, αρκεί να σας πω ότι χρειάστηκαν οι πρώτοι 3-4 μήνες για να έρθει στην Επιτροπή Υγείας. Αλλά πέραν τούτου δεν είναι η ουσία του ζητήματος εδώ. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. 24 ώρες, 24 ώρες, Σάββατο, Κυριακή, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Και αυτό το σύστημα προσπαθούν κάποιοι να το ξυλώσουν, να το μεταφέρουν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, που και ήδη, για να είμαστε ειλικρινείς μαζί τους, αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν την τεχνογνωσία. Λοιπόν, κύριε Δίπλαρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επιχειρήσουμε αν είναι εύκολο να συνομιλήσουμε και την Υπουργό της Υγείας, αν μπορούμε να έχουμε και την αντίδραση.